Και τελικά, ποιος θα πληρώσει το ρεύμα στους οικίσκους, είναι το ερώτημα που πλανάται τις τελευταίες ημέρες πάνω από τα ISO-box του Αρκαλοχωρίου. Θα είναι πολύ άδικο τη στιγμή που χάσαμε τα σπίτια μας. Πληρώνουμε ήδη ρεύμα στα σπίτια που μέναμε, ρεύμα, νερό, όλα, τηλέφωνο, όλα αυτά, παρόλο το ότι δεν μπορούμε να κατοικήσουμε μέσα. Ο ένατος όρος στα συμβόλαια παραχώρησης που αναφέρει πως οι δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του οικίσκου βαρύνουν τον παραχωρησιούχο και θα πρέπει να καταβάλλονται άμεσα έπειτα από τη γνωστοποίηση της οφειλής, άναψε φωτιές. Υπάρχει τέτοια πιθανότητα να χρεώσουν το ρεύμα. Πληρώνουμε και στα σπίτια που δεν μένουμε ρεύμα και είναι άδικο νομίζω να πληρώνουμε και εδώ. Εμείς θα ζητήσουμε να υπογραφεί αυτό το χαρτί εφόσον αφαιρεθεί το άρθρο 9, που είναι εφόσον ο Δήμος αναλαμβάνει τα έξοδα, το άρθρο 9 είναι περιττό να υπάρχει σε αυτό το χαρτί. Από την πλευρά της η Δημοτική Αρχή διαβεβαιώνει πως τουλάχιστον προς το παρόν κανένας από τους ενίκους των οικίσκων δεν θα χρειαστεί να βάλει το χέρι στην τσέπη. Οι άνθρωποι πρέπει προς το παρόν τουλάχιστον και αν δεν δούνε μετρητές απ' έξω από τους οικίσκους να κοιμούνται και να είναι ήσυχοι. Εγώ θα επιδιώξω με όλους τους τρόπους και τα μέσα να μην πληρώσουν τίποτα. Το μη απόλυτο των διαβεβαιώσεων ωστόσο δημιουργεί προβληματισμό στους σεισμοπαθείς που φοβούνται πως πολύ σύντομα θα δουν μετρητές να τοποθετούνται έξω από τους οικίσκους. Πολύ ευχαρίστως το βάλουνε, αλλά στο σπίτι μας δεν θα πληρώνουμε ρεύμα, να μας το φέρουν εδώ. Δεν είναι λεφτά τα οποία είναι του Δήμου. Είναι ανταποδοτικά τέλη τα οποία όμως ο Δήμος αυτή τη στιγμή, εάν δεν με βοηθήσει το επίσημο κράτος, δεν θα μπορέσω να αντέξω εγώ για να μπορώ να πληρώνω, ας πούμε, το ρεύμα, την αποσιάτευση και το νερό. Υπάρχουν άλλοι τρόποι χρηματοδότηση στη Δημοτική Αρχή για το συγκεκριμένο θέμα. Άλλωστε, τα Υπουργεία έχουν υποσχεθεί στη Δημοτική Αρχή, από ό,τι γνωρίζουμε, ότι θα καλύψουν αυτό το ποσό. Και όσοι έχουν υπογράψει μέχρι στιγμής. Να δοθούν τα χαρτιά πίσω και να υπογράψουν καινούργια χαρτιά. Γιατί να υπογράψω, την καταδίκη μου. Πληρώνω ένα σωρό στα ρωσοχώρια και τα χωριού είναι χαλασμένα. Πληρώνομαι. Νερά, δημοτικά τέλη, όλα ΔΕΗ, όλα εκεί πάνε. Ήρθαμε εδώ να μας βάλουν και τούτα εδώ. Όχι. Για το θέμα έχουν καταθέσει κοινή ερώτηση οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου, Χάρης Μαμουλάκης, Σοκράτης Βαρδάκης και Νίκος Ιγουμενίδης προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος. Με δεδομένο ότι οι σεισμόπληκτοι που διαμένουν σε οικίσκους, έχοντας μάλιστα υποστεί την πλήρη καταστροφή της περιουσίας τους, βιώνουν την απόλυτη απόγνωση αλλά και αγανάκτηση, καθώς καθημερινά είναι αντιμέτωποι με δεκάδες προβλήματα επιβίωσης, ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί από πού θα καλυφθεί το κόστος ηλεκτροδότησης και ίδρυυσης των οικίσκων που χρησιμοποιούνται για τη φιλοξενία των σεισμόπληκτων της ευρύτερης περιοχής του Αρκαλοχωρίου. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και από τις διαβεβαιώσεις που έχω και από τους υπουργούς. Στο μεταξύ, αναστάτωση επικρατεί και για το ζήτημα των δημοτικών τελών. Εδώ το πεζοδρόμιο, αυτό που είχα τα τραπέζια εδώ απ' έξω που βλέπετε, είναι κάπου στα 400 ευρώ. Δεν λέω να μην πληρώσω, να πληρώσω. Αλλά όταν λέμε απ' την άλλη να βοηθήσουμε, πρέπει να βοηθήσουμε. Όπως τονίζουν επιχειρηματίες της περιοχής, κλήθηκαν να πληρώσουν τέλη για έναν ολόκληρο χρόνο, όταν οι επιχειρήσεις τους εξαιτίας του σεισμού αφενός και του κορονοϊού αφετέρου δεν λειτουργήσαν περισσότερο από 6 μήνες. Και αυτά που σήμερα λειτουργούν, αλλά στην ουσία δεν λειτουργούν, υπολειτουργούν. Να πληρώσουμε αυτά που αναλογεί στον καθένα, τους 4 μήνες που δουλέψαμε. Όχι να μου ζυγώνει εμένα 400 ευρώ για όλο τον χρόνο. Και αν δεν τα πληρώσω μέχρι 31 12, θα μου τα διπλασιάσει την πρώτου. Γιατί έτσι είναι ο νόμος. Ποιος νόμος? Αυτά είναι παλιά και είναι βεβαιωμένα. Είχαμε βεβαιώσει τέλη από τότε και είναι δύσκολο όταν είναι τέλος είναι βεβαιωμένο να πεις ότι δεν θα πληρωθεί. Έχουμε πάρει όμως μια απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή και πρέπει να το ξέρουν όλοι οι άνθρωποι αυτοί, ότι για το χρόνο που θα έρθει σε πρώτη φάση και μετά θα δούμε τους επόμενους, δεν θα πληρώσει κανείς κίτρινος ή κόκκινος δημοτικά τέλη.